Η νότιο-κορεατική υπηρεσία εξοπλισμών DAPA ανακοίνωσε ότι το νέο μαχητικό αεροσκάφο και η F-21 Μποραμέ ενσωματώνει πλέον ραντάρ τεχνολογία εν χώρια σχεδίαση και ανάπτυξη. Επίση, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν και οι σχετικέ δοκιμέ. Συνολικά θα κατασκευαστούν έξι πρωτότυπα, ενώ οι πτυτικές δοκιμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2026. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Ινδονησία η ανάπτυξη του και η 21 ξεκίνησε το 2011. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών το 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική του παραγωγή. Η Νότια Κορέα θέλει να αποκτήσει 40 και η 21 έως το 2028 και συνολικά 120 έως το 2032. Τα KF-21 θα αντικαταστήσουν τα F-5E, 7 Eger και KF-16 της χώρας. Κορεάτες αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το 65% του αεροσκάφους παράγεται με εγχώρια συστήματα. Το αεροσκάφος διαθέτει 10 σταθμούς ανάρτησης για όπλα, τρακτίδια και εξωτερικές δεξαμένες καυσίμου.